Γεια χαρά. Είμαι ο Δήμος από τη διαδικτυακή αυτοέκδοση και τις εκδόσεις Λευκό Μελάνι. Και στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας μερικούς τρόπους που γνωρίζω και έχω εφαρμόσει επί το πλείστον, διαδικτυακούς τρόπους εργασίας. Πώς να μάθουμε λοιπόν να δουλεύουμε μέσα από το διαδίκτυο ή να φτιάξουμε δικές μας δουλειές ή να εκμεταλλευτούμε υπάρχουσες πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμες, όπως έχουν φανεί σε εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον πλανήτη. Και πάμε τώρα να γνωρίσουμε αυτές που έχω να σας προτείνω εγώ βασικά. Και άμα ψάξετε και λίγο και μόνοι σας, θα μπορεί να βρείτε και ακόμα περισσότερες. Αυτές που θεωρώ ότι είναι οι πιο γνωστές. Πήγαμε. Η πρώτη που έχω να σας προτείνω είναι το InstaTeacher. InstaTeacher. Βλέπετε και το URL εδώ. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να βρείτε δάσκαλο. Βρες δάσκαλο ή να γραφτείτε να γίνετε εσείς δάσκαλος και να κάνετε online μαθήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ μπορούμε να αναζητήσουμε μάθημα. Έχει και μενουδάκι να ψάξουμε στην αναζήτηση, δημιουργία, απασχόληση, διάφορα πράγματα. Εδώ λέει. Έτσι, γράφετε κάτι. Βλέπετε 1170 εκπαιδευτικούς σε 793 περιοχές της Ελλάδος. Μιλάμε για Ελλάδα τώρα, έτσι. Και έχει 225 μαθήματα μέχρι τώρα, εκ των οποίων είναι 35 σχολικά, 42 πανεπιστημιακά, 17, βλέπετε τι έχει, μουσική κλπ. Πληροφορική. Εάν κάτι από όλα αυτά το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε και να το διδάξετε. Αν δεν έχετε γνώση ακόμα από κάτι από όλα αυτά και θέλετε να μάθετε κάτι για να μπορέσετε να το διδάξετε ίσως και μετά, έτσι, μπορείτε να μπείτε εδώ να μάθετε κάτι από αυτά όλα. Έτσι, δημοφιλείς δάσκαλοι. Βλέπετε ότι γράφουν και τιμές, πόσο είναι, 10 ή τιμή 8 στο online και τιμή στο φυσικό προφανώς, έτσι, φυσικό είναι, Αττική. Είναι slider αυτό, μπορείτε να δείτε κι άλλος, και Αττική και Αττική και Αττική. Εντάξει, μην λέτε είναι μόνο Αττική, θα βρείτε κι αλλού. Αλλά δεν έχει και καμία σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι διαδικτυακά τα μαθήματα. Για εσάς δεν έχει σημασία, τώρα μην κοιτάτε το φυσικό, έτσι, αυτοί έχουν βάλει και φυσικό, γιατί ήταν πριν τον κορονοϊό και ξέρετε, πριν τον αποκλεισμό μας, οπότε... Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δημοφιλή μαθήματα κλπ. InstaTeacher. Αυτό είναι λοιπόν για αυτούς που είναι δάσκαλοι. Η επόμενη είναι για βίντεο κατασκευή εδώ. Έτσι, φτιάξτε animation, σου λέει διάφορα. Έτσι, εδώ μπορείτε λοιπόν να εργαστείτε ως animators, να φτιάχνετε βιντεάκια. Έτσι. Για marketing. Βλέπετε διάφορα animations. Έχει και live, εντάξει. Τέλος πάντων, φτιάχνετε βίντεο εδώ. Βλέπετε και κάποια GIF που σας δείχνουν τι μπορεί να κάνετε. Έτσι, φτιάχνετε animations, τα οποία μπορείτε να τα πουλάτε σε πελάτες. Θα σας δείξω σε λίγο που να τα πουλάτε. Να δούμε και λίγο άλλο ένα, το οποίο δεν είναι για animations, αλλά είναι για games. Video games. Μπορείτε να φτιάχνετε video games. Download for free. Κατεβάζετε for free την πλατφόρμα. Φτιάχνετε wow games. Games. Εάν πατήσετε και αυτό το βιντεάκι, σας δείχνει και διάφορα πραγματάκια. Meet BuildBox to explore the limitless possibilities of your imagination. Just create amazing games. Δεν θέλω να σου πω πολλά. Βλέπετε, create amazing games, λένε οι άνθρωποι. Φτιάξτε games. Games. Come on, games. Party games. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για αυτά και του αρέσουν τα games, όπως καλή ώρα ο ανιψιός μου που του αρέσουν τα games, μπορείτε να φτιάχνετε games ή μπορείτε να φτιάχνετε animated videos, videos γενικά. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες για videos. Αυτές είναι οι δωρεάν τώρα που σας δείχνω, έτσι. Είναι δωρεάν. Create your first video free. Create video games free. Εάν τα μάθετε να τα φτιάχνετε αυτά, μπορείτε να πάτε σε πλατφόρμες όπως είναι το Fiverr. Το οποίο μου λέει ένα login, αλλά δεν θέλω να κάνω login. Εδώ μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε. Έτσι. Αν πάτε εδώ και γράψετε logo animation κλπ. Μπορείτε να δείτε και εδώ από κάτω τα popular, logo design, WordPress, voiceover. Να μιλάτε, αφήγηση. Αφήγηση, μπορείτε να έχετε ωραία ομιλία. Αφήγηση. Whiteboard, social media, illustrations, translation, book covers. Ας πάμε λοιπόν έτσι στα illustrations να δούμε εδώ ζωγράφους. Τι ζωγραφίζουν. Πρώτος πρώτος έχει 4,9, 5, 4,9, αστεράκια. Ας πάμε εδώ στο 5, αν και βλέπω μάγκα και τέτοια φτιάχνει. Για να δούμε τι άλλο έχουν. Είναι με Illustrator, με Photoshop δηλαδή φτιάχνουμε. Αλλά σίγουρα θα βρείτε και ζωγράφους παρακάτω, έτσι να ψάξετε. Θα δείτε κάποιους που εδώ, στα δείγματα που βλέπετε μπροστά, θα είναι ζωγραφιά. Καλή ώρα, σαν την κυρία εδώ. Αυτό μου φαίνεται και ζωγραφιά.
I draw animal in pet illustration, in my style. Okay, για να δούμε. Βλέπετε, αρχίζει από 953 και άμα πάτε και στο compare packages που λέει εδώ κάτω, για να συγκρίνουμε τα μοντελάκια της, φτάνει μέχρι 19 το premium. Έτσι. Και σας λέει και τι παίρνετε και τι δεν παίρνετε και πόσες διορθώσεις, έτσι. Με μία φιγούρα μέσα, άμα θέλετε τρεις φιγούρες, πέντε φιγούρες, σας πάει επί πέντε όλα αυτά. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι είναι τόσο φθηνά, αλλά εντάξει κυρία, εδώ κάπου από την Ινδονησία είναι αυτό, γράφει. Είναι ένα χρόνο member από το 19, απαντάει περίπου σε μία ώρα, έτσι. Εάν εσείς αποφασίσετε να προχωρήσετε, βλέπετε εδώ τα slides, φτιάχνει. Και αυτή δεν είναι και όλα με το χέρι, βλέπω ότι είναι και Photoshop, έχει και χέρι, και Photoshop. Και Photoshop και φωτοσοπάκια. Και αυτό για φωτοσοπάκια το βλέπω. Αυτό πρέπει να είναι χέρι. Έτσι. Βλέπετε διάφορα τι φτιάχνει. Όποιος ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρομαι από παρακάτω. Αν ενδιαφέρεται όμως κάποιος, πατάει το continue 953. Σας λέει να γραφτείτε μέσω Fiverr, άμα είστε πρώτη φορά που μπήκατε, έτσι. Θα σας βάλει να γραφτείτε, να βάλετε τράπεζες λογαριασμούς, γιατί θα προπληρωθεί το Fiverr αυτό το ποσό που θα επιλέξετε. Θα το προπληρωθεί από εσάς, θα ξεκινήσετε τη συνεργασία και αν δεν πάει καλά η συνεργασία θα σας τα επιστρέψει το Fiverr. Δεν θα τους τα δώσει. Θα τους τα δώσει μόνο άμα εσείς πείτε OK στο τέλος. Splendid. Εδώ ξεκινάτε το contact και μιλάτε μαζί του. Κάτι αντίστοιχο είναι και το freelancer, το οποίο υπάρχει και στο αγγλικό. Υπάρχει και το ελληνικό freelancer. Η ιδιαιτερία είναι, απλά είναι η ελληνική, έχει γίνει και GR, freelancer.gr, ενώ αυτό εδώ είναι freelancer.com. Λοιπόν, θηγατρική δηλαδή είναι. Έτσι, επιλέξτε πάλι τους freelancers σας. Αυτά είναι λοιπόν για να πείτε ότι εγώ πουλάω αυτά που φτιάχνω. Έτσι, τα βιντεάκια μου ή τα αυτά μου ή ό,τι άλλο είδατε εκεί μέσα, τι μπορεί να φτιάξω. Και επίσης μπορείτε να ασχοληθείτε και με άλλα είδη, όπως το affiliate marketing. Το affiliate marketing, τώρα τι να σας πω, να σας πρωτοπώ για το affiliate marketing, θα σας πω μόνο ότι αυτά τα προϊόντα που μπορείτε να πάρετε για να πουλάτε μέσω του affiliate marketing, εγώ είμαι ήδη εδώ μέσα γραμμένος, μέσα είμαι ήδη, τώρα ας πούμε ότι πάω σε ένα βιβλίο, εγώ τώρα και παίρνω έτσι, πάω εδώ σε ένα βιβλίο, μπαίνω σε αυτό το βιβλίο και έχω εδώ πάλι το text image και text and image, έχω και τα τρία, έτσι, να πάτε στο text and image, είμαι και ο Λευκό Μελάνη, έτσι, και ο Μίλα Δεκάμερ, και ο Μίλα Δεκάμερ και ο Λευκό Μελάνη 20, και του λέω ότι θέλω αυτό λοιπόν εδώ το πράγμα να το πάρω όσοι ή open the new tab λέει ή show border, θα σπάνω αυτά δεν σας ενδιαφέρουν, αλλά παίρνω εγώ αυτό το link, το βάζω στο site μου, στο Λευκό Μελάνη παράδειγμα το χάρη, και αυτό του κυρίου, όποτε μπαίνουν εδώ από το link μου, θα γράφει εδώ πάνω το link μου, θα το αποθηκεύει άμεσο και θα μου στέλνει λεφτά κάθε μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες που θα μαζεύω εγώ προμήθεια. 7 με 11% δίνει άμεσο, να ξέρετε. Γενικά λέει 11, αλλά έχει και μερικά με λιγότερα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με το eBay. Εδώ είναι τα βιβλία που πουλάω και σε ένα εκδοτικό οίκος. Και συνεργάζομαι και με τις εκδόσεις φακικών και τους προμοτάρω. Τους πουλάω βασικά. Αυτά εδώ τα. Συγγνώμη. Τις ανθολογίες σε ελληνό με κάποια γλώσσα, δίγλωσσες. Μόνο τις ανθολογίες, δεν έχουμε καμιά άλλη επαφή. Εννοώ συνεργασία. Έτσι. Και τα δικά μου γενικώς, του εκδοτικού οίκου μου. Στο eBay, το οποίο ξέρετε που λέει τα πάντα, έτσι δεν χρειάζεται να σας το πω. Άμα πατήσουμε την αρχική του σελίδα και πάω. Έτσι, έχει τα πάντα, ό,τι θέλετε. Από αντικείμενα, όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε και affiliates και dropshipping. Dropshipping, Amazon Dropshipping Guide. Εδώ το Oberlo, Oberlo είναι ένα συστηματάκι το οποίο σας μαθαίνει marketing. Και σας πουλάει βέβαια αυτή την πλατφόρμα, με την οποία πλατφόρμα σας δίνει link, σας κάνει διάφορα βοηθητικά για dropshipping, σας λέει και εγώ τι dropshipping. Σένει πρώτα να πουλήσετε ένα προϊόν, λέει, χωρίς να έχετε την ευθύνη του να το μεταφέρετε, να έχετε stock, έτσι και διάφορα τέτοια εννοεί. Και ότι όταν το στέλνω εγώ, το πουλάω από εκεί που θα το πουλάω, το site μου, έτσι, και το στέλνω και το αγοράζει κάποιος, το παραγγέλνω από το eBay, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Έτσι, και το στέλνει το eBay στον πελάτη που θα του πω, χωρίς να λέει eBay. Θα λέει ότι είναι από μένα. Ποιος και η Amazon το κάνει αυτό. Έτσι, όχι σε βιβλία, σε οτιδήποτε. Άμα κάνω dropshipping, εδώ είναι affiliate. Έτσι. Δεν θα σας μπερδέψω πάρα πολύ με αυτά, γιατί όποιος θέλει να μάθει τι είναι το dropshipping, τι είναι το affiliate, να μπει να ψάξει, να μάθει και όταν θα τα μάθει να έρθει να δει πάλι εδώ πίσω
σας δίνω εγώ ένα εργαλείο που έχω, το Dropshipping Spy, Dropship Spy, το οποίο έχει διάφορα κόλπα για να βρίσκετε προϊόντα, έτσι, που υπάρχουν στην αγορά. Spy, θα λέγεις, Spy, έτσι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και το Linkwise, το οποίο είναι ελληνικό affiliate, το πρώτο, το μόνο ελληνικό που ξέρουμε, και εδώ θα σας μάθει όμως και τι είναι το affiliate και όλα αυτά, τι λένε οι affiliates. Μπαίνετε στο Linkwise, εδώ, γράψεις Linkwise πάνω εδώ και θα σας βγάλει ό,τι να βγάλει. Και μαθαίνετε λοιπόν πώς δουλεύει το Linkwise, και άμα το μάθετε μπορείτε να μπείτε μετά σε άλλες εταιρείες, όπως είναι η Clickbank, από την οποία μπορείτε να πάρετε affiliate προϊόντα, να πουλάτε affiliate προϊόντα, να μεταπουλάτε ουσιαστικά, τα οποία όμως είναι όλα ψηφιακά, έτσι, άμα δείτε ότι είναι όλα ψηφιακά, πάρετε λέει Art Entertainment, Film Television, General Magic Tricks, Photography, Radio, δεν είναι φυσικά προϊόντα, έτσι, μπορεί να λέει κατηγορίες τέτοιες, στο Food, Wine and Cooking, έχει cooking, βιβλιαράκια, έτσι, μην νομίζετε πάτε στο barbecue, δηλαδή δεν θα δείτε καμία ψηστιέρα. Εντάξει, είναι products τέτοιου τύπου, μάθετε το ένα, μάθετε το άλλο, home garden δηλαδή, αν πατήσετε how to gardening, λέει εδώ, craft, hobbies, gardening, έχει βιβλιαράκια, ψηφιακά, e-books, CD, τέτοια, μην βλέπετε τώρα που εδώ τα δείχνουμε βιβλία, ψηφιακά, ψηφιακά προϊόντα, Clickbank λέγεται αυτή. Αυτή είναι η Commission Junction, Commission Junction λέγεται, Commission Junction, κάπου θα το γράφει. Play video και λοιπά, βάλτε τα, ψάξτε εδώ, Explore Affiliate, βρίσκεται πάλι affiliate πράγματα από εδώ μέσα, Commission Junction, affiliate πραγματάκια. Τώρα για iTunes, τη γνωρίζετε, αυτό είναι για μουσικούς, όποιος βγάζει μουσική μπαίνει στα iTunes ή audiobooks, έτσι, μπλέκει με την iTunes, η οποία iTunes εδώ είναι για να πουλάτε τη μουσική σας, δεν είναι ούτε affiliate, ούτε dropshipping, ούτε τίποτα, πουλάω κατευθείαν τη μουσική μου, έχω μουσική, τη βάζω και την πουλάω. Φεύγουμε λοιπόν από τα affiliate και από τα freelancers και τέτοια πράγματα που και εκεί πουλάω, έτσι, και μπαίνουμε σε αυτούς που πουλάμε κάτι άμεσα, εγώ ο ίδιος δίνω προμήθεια στην iTunes για να πουλάτε τα πραγματάκια μου, τη μουσικούλα μου. Το επόμενο είναι το Etsy, το οποίο είναι handcrafted, χειροποίητα πράγματα. Βέβαια μπορεί να δείτε και λάδι μέσα, έτσι χειροποίητο το θεωρούν. Γιατί πρόσφατα φτιάξα με έναν κύριο, του φτιάξα εδώ μέσα το μαγαζί του και πουλάει λάδι, τέτοια λαδάκια, έτσι. Δεν είναι αυτό συγκεκριμένο, αλλά τέτοια λαδάκια. Ένα από την, κύριο από την Πελοπόννησο. Γιατί από τι είπα, εγώ βλέπω και με διάφορα. Και φτιάχνουν και καταστήματα στον κόσμο που δεν ξέρει κανένα τι να κάνει εδώ μέσα. Πώ φτιάχνουν καταστήματα και πώ θα πουλάμε τα και τι κάνω. Οπότε επειδή έχουν μπλεγμένε με όλα αυτά, συμβουλεύω και του λέω τι να κάνουν. Και όχι με βιντεάκι όπως αυτό που θα είναι 10 λεπτά, μισή ώρα, 34. Λοιπόν, αυτό είναι το Etsy, το Y, έτσι. Και το επόμενο είναι το Shopify, στο οποίο μπορείτε να πουλήσετε τα πάντα εδώ. Έτσι, και σας έβαλα εδώ κατευθείαν για να δείτε το Basic, ότι έχει από 29 το μήνα. Σας λέει τι έχετε, έχετε online store, unlimited products, 2 staff accounts. 2 άτομα μπορεί να εμπλακούν, εδώ 5, εδώ 15. Υπάλληλοι, δηλαδή συνεργάτες σας μάλλον, όχι υπάλληλοι. Support, support. Αλλά εδώ δεν έχουμε gift cards, εδώ δεν έχουμε professional reports, εδώ και εδώ κιόλας δεν έχουμε advanced report builder reports. Τώρα, άμα πουλάτε πολλά πράγματα, είναι χρήσιμα αυτά, έτσι. Third party καρκινόδηση υπηρέτηση. Τώρα, τέλος πάντων, εδώ μπαίνετε και σε άλλα πιο περίεργα που δεν έχουν. Αλλά βλέπω ότι ξεκινάει ουσιαστικά από 29 δολάρια το μήνα. Δολάρια. US dollars. Shopify. Γνωστό είναι. Οπότε έχετε τρεις μεθόδους ουσιαστικά. Έχετε μία που είναι αυτή να πουλάτε κατευθείαν προϊόντα, να φτιάξετε ένα οτιδήποτε μαγαζί, άμα πατήσουμε εδώ το market δηλαδή, online store, point of sale, overview, hardware, futures, buy button, σας λέει τι σας δίνω εγώ τώρα, έτσι. Start your business, branding, online presence, web address, τι σας δίνει λέει τώρα, store setup, product to sell, store themes, start your business, αν πατήσετε το start your business, έχει free trial βέβαια, δοκιμαστική, free trial. Δεν ξέρω να πάω στο printing, στο pricing. Αλλά βλέπετε, build your brand, σας λέει πώς θα το κάνετε, δεν λέει κάτι συγκεκριμένο, ότι μαγαζί θέλετε, ό,τι θέλετε πουλάτε εδώ. Δεν είναι μόνο για χειροποίητα, ό,τι θέλετε. Βέβαια βλέπετε, ρούχα και τέτοια πράγματα πουλούνται. Δεν είναι υπηρεσίες μόνο. Είναι από όλα τα καλά, τώρα πιο πολύ αντικείμενα είναι. Οπότε έχετε ένα που πουλάτε ό,τι αντικείμενο θέλετε. Ένα που πουλάτε χειροποίητα. Και ένα που πουλάτε μουσική.
κατευθείαν δική σας μουσική. Δηλαδή δικά σας προϊόντα έχετε εδώ. Έχετε ένα, δύο, τρία site που σας δείχνω που είναι δικά σας προϊόντα. Έχετε μετά τα προϊόντα των άλλων που είναι affiliates, έτσι, Commission Jackson, Clickbank και Linkwise που είναι οι προτινόμενες και Amazon eBay, έτσι, τις οποίες κατατάσσω στον dropshipping, αλλά όλα αυτά είναι affiliate still. Affiliate παίρνετε προμηθειούλα δηλαδή σε πολλά αυτά, έτσι, λίγο πολύ την ίδια προμήθεια παίρνετε. Οπότε έχουμε αυτή τη μέθοδο, η μία είναι που πουλάω εγώ τα προϊόντα μου, η άλλη που πουλάω τα προϊόντα των άλλων και το άλλο είναι που πουλάω υπηρεσίες μου εγώ, εδώ στο Freelancer, κάνω υπηρεσίες, κατασκευάζω πράγματα από ό,τι είδαμε, ζωγραφίζω, υπηρεσίες δηλαδή και στο Fiverr, τι είδαμε πρόβλημα τι έλεγε, υπηρεσίες και το πρώτο, επίσης και το, θα θεωρήσω και το InstaTeacher υπηρεσίες, ότι είναι, ότι πουλάω την υπηρεσία μου. Και τα πρώτα είναι το φτιάξε ένα game και φτιάξε ένα βίντεο animated. Υπάρχουν και άλλα για βίντεο. Οπότε είναι φτιάξτε κάτι με πλατφόρμες που σας παίρνουν κάποια προμήθεια. Ένα από αυτά, έτσι. Φτιάξτε κάτι ψηφιακό animation ή game και σας παίρνουμε εμείς την προμηθειούλα μας όταν τα φτιάχνετε. Που είναι η τέταρτη μέθοδος. Αυτά θεωρώ τα σημαντικότερα. Αυτά που μπορείτε εύκολα να κατασκευάσετε και εύκολα να μπείτε να τα μάθετε. Και χωρίς κόστος μεγάλο, τίποτα. Και άμα στο Shopify που σας έλεγε 29 το μήνα, τώρα με φτάσετε να πουλάτε τόσα πολλά πράγματα, εντάξει, θα κάνετε και στο Shopify. Αλλιώς μπορείτε να ξεκινήσετε και με ιστοσελίδες μόνο σας να φτιάξετε και να πουλάτε πράγματα. Αυτές είναι οι μέθοδοι που θεωρώ ότι είναι οι πιο χρήσιμες. Ελπίζω να βρείτε κάποια ενδιαφέρουσα από όλες αυτές για εσάς και να μπορείτε να πραγματοποιήσετε πωλήσεις, είτε υπηρεσιών είτε αντικειμένων, και να μπορείτε να δουλεύετε πλέον από το σπίτι σας. Και όπως θα δείτε και στο άρθρο που δεν περιέχεται το βίντεο, λέω και άλλα πραγματάκια και για τον εαυτό μου και για άλλους και για άλλες συμβουλές και διάφορα σχόλια και περί αλληλογραφίας και περί ελευθερίας και περί τέτοιων πραγμάτων. Μπαίνετε στο αρθράκι λίγο πιο πάνω, μόλις κλείσετε το βίντεο. Αν δεν το διαβάσετε πρώτο το άρθρο, διαβάστε και αυτά και τα ξαναλέμε. Μια χαρά.